Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε ευελπιστώ τον κύριο Τσικανδυλάκη, προκειμένου να συζητήσουμε, όπως είπαμε, το θέμα των κινητοποιήσεων, κυρίες και κύριοι, των φαρμακοποιών. Ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Πρόεδρος. Τι κάνετε, καλή σας μέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα και ζητώ συγγνώμη για ταλαιπωρία, αλλά καταλαβαίνετε ότι. Καταλαβαίνουμε. Ανάρπαστος. Είναι η μέρα τέτοια. Όπως φαντάζομαι ότι ανάρπαστα θα γίνουν και τα φάρμακα σήμερα, κυρία Τσικανδυλάκη, διότι εφόσον ακούμε ότι θα έχουμε επαόριστον κινητοποίηση. Θα ραδιόφωνο να εξυπηρετήσουν και τον κόσμο και τους συναδέλφους και καταλαβαίνετε είναι λίγο δύσκολη μέρα. Μακάρι να μην ήμουν έτσι. Και μακάρι να μην χρειαζόταν να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Μακάρι να μην χρειαζόταν να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Ελάτε όμως που χρειάζεται, κύριε Πρόεδρε. Για πείτε μας τώρα, τι γίνεται καταρχήν από το πρωί στα φαρμακεία του Ηρακλείου. Τι φανταζόμαστε ότι ο κόσμος τώρα, εφόσον ακούει ότι μιλάμε για μια κινητοποίηση των φαρμακοποιών, επαόριστο λογικό είναι να τρέξει να προμηθευτεί τα φάρμακά του. Ποιος είναι ο προγραμματισμός, θέλω να μου πείτε. Γιατί χθες το βράδυ συνεδριάσατε εσείς και βεβαίως αυτό που είπαμε και λίγο νωρίτερα, πώς ξεκίνησε σήμερα η μέρα. Λοιπόν, ακούστε. Στο άκουσμα αυτή τη σύνδεση. Εντάξει, έχει μάθει ότι το Ηρακλείο λειτουργούν τα φαρμακεία. Έρχεται ο κόσμος, αν έχει συνταγή την παίρνει, αν έχει για υπολοιπικά παίρνει το δανεικό του. Συνεργάτες είμαστε, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να τους αφήσουμε χωρίς φάρμακο τους ανθρώπους. Από αύριο όμως δυστυχώς θα ταλαιπωρηθούν λίγο. Δηλαδή θα έχουμε ένα φαρμακείο κάθε 2-3 ώρες στην πόλη. Και θα εξυπηρετεί τα επίγοντα περιστατικά γάλατα πρώτης και πρώτης βροχικής ηλικίας. Ο κόσμος πώς θα το γνωρίζει αυτό, θα βγάλετε κάποια ανακοίνωση, ποια θα είναι εκείνα τα οποία. Στις δαμαρίες του κάθε φαρμακείου θα υπάρχει το φαρμακείο που θα είναι σε υπηρεσία. Όπως συνηθίζεται άλλωστε, οπότε θα βγουν και νέα σήμερα, νέα ανακοίνωση προκειμένου να ξέρουν αύριο. Μας είπατε κάθε 2-3 ώρες θα υπάρχει και ένα φαρμακείο το οποίο θα εφημερεύει. Συγγνώμη, δεν ακούγεται. Μας είπατε ότι κάθε 2-3 ώρες είπατε ότι θα υπάρχει και ένα διαφορετικό φαρμακείο. Ναι, θα υπάρχουν 4-5 φαρμακοποιημένες να εξυπηρετούν τον κόσμο για να μην πολύ ταλαιπωρείτε. Αλλά λίγο υπομονή του ζητάμε, λίγο την κατανόηση. Η απεργία γίνεται για τους φαρμακοποιούς, αλλά γίνεται και για τον κόσμο. Αν περάσουν αυτά τα μέτρα που θέλουν οι κύριοι αυτοί, καταλαβαίνετε ότι πλέον ο φαρμακοποιός θα πάψει να υφίσταται, το φαρμακείο θα πάψει να υφίσταται, τότε θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, στο μεγάλο σούπερ μάρκετ. Και αυτή η σχέση φαρμακοποιού ασθενή που υπάρχει μέχρι σήμερα δεν θα υπάρχει. Ούτε το δανεικό του, ούτε δεν έχω να σου πληρώσω συμμετοχή, θα την πληρώσω αύριο, ούτε τις πρώτες βοήθειες που εμείς θα του προσφέρουμε, ούτε τις πιέσεις του, ούτε και τις συμβουλές του, γιατί ο φαρμακοποιός πάνω απ' όλα είναι και σύμβουλος υγείας για όλους αυτούς. Αν καταλάβουν, αν αυτοί οι άνθρωποι που μας κυβερνούν, καταλάβουν το τι προσφέρει ο φαρμακοποιός στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, έτσι. Θα έπρεπε πραγματικά να μας είχαν στα όπα-όπα και όχι να φτιάξουν αυτή τη στιγμή να θέλουν να μας μετενομάσουν σε φαρμακοπόλες. Ο φαρμακοποιός δεν είναι φαρμακοπόλης, ποιεί φάρμακα. Και πάνω απ' όλα και ήθος και γνώσεις έχει και σχέση με τον κόσμο που δεν θα μπορέσει κανένας Άδωνης και κανένας Χατζηδάκης να τις πάρει. Ναι, αφήστε τώρα τον κύριο Αδωνή. Τον ακούσαμε προχθές τον Νίκο του Χατζη Νικολάου. Το τι είπε δηλαδή σε σχέση, γιατί θυμάμαι τώρα ένα από αυτά που είπε, σε σχέση με το μνημόνιο, ότι ήρθε το μνημόνιο το 2010 και ότι αντί να έχουμε 10 εκατομμύρια άνεργους, έχουμε περίπου 1,5 με 2, τώρα που τα έχουν φτιάξει τα πράγματα. Δηλαδή είναι φοβερό. Αυτό ο άνθρωπο λέει κάθε φορά κι άλλα. Γιατί την άλλη φορά ζήτησε συγγνώμη γιατί το μνημόνιο δεν τα ήξερα. Δεν ζητά συγγνώμη, λέει, που το ψήφισα. Έτσι, ναι, εντάξει, ενώ τώρα που τα ξέρει, πρέπει να είμαστε και χαρούμενοι που δεν είναι 10 εκατομμύρια οι άνεργοι στη χώρα, αλλά είναι 1,5-2. Παρακαλώ. Δεν ξέρω πόσοι συνάδελφοί σα είναι άνεργοι. Τώρα θα είναι φαρμακοποιοί, ταξιτζίδες, γιατί μέσα σε αυτό στο νομοσχέδιο υπάρχουν και ταξιτζίδες, υπάρχουν και φορτηγατζίδες, υπάρχουν και τα γάλα. Είδατε που λέγαμε ότι σιγά σιγά θα βγαίνουν, γιατί στην αρχή είπαμε ωραία, τι ωραία, κλείσαμε τη συμφωνία και όλα καλά, και σιγά σιγά αρχίζουν και βγαίνουν προς τα έξω, γιατί άλλο θα βγει ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Για σκεφτείτε τώρα να μου φέρνει το γάλα ο άλλο από την Ολλανδία να κάνει 3 μέρες να έρθει και εμένα να το πουλάει σαν φρέσκο και ο άλλο να κάθεται στο κοντιό μου να το έχει και να το φέρνει μέσα σε μία ώρα να το έχω στο Ηράκλειο. Και να είναι το ίδιο. Για το σκεφτείτε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα και μόνο τι δείχνει, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν τους ενδιαφέρει το καλό του ελληνικού λαού. Τους ενδιαφέρει μόνο να εξυπηρετήσουν τα μονοπόλια. Τους δικούς τους, τα δικά τους αφεντικά. Έχω μπροστά μου, κύριε Τσικανδυλάκη, την ανακοίνωση, αν θέλετε, από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Και αυτό που διαβάζω, ότι με πάση περιπτώσει, σε σχέση με τις κινητοποιήσεις και όλα αυτά τις διατάξεις που προωθούνται, που βάζουν, λέει, τα φαρμακεία από την πίσω πόρτα στα σούπερ μάρκετ και τα παιχνιδάδικα. Και στα σούπερ, παντού. Μπορεί, ακούστε να δείτε, υπάρχει ένα άρθρο το οποίο λέει ότι το φαρμακείο μπορεί να συστεγαστεί με οποιονδήποτε κατάστημα, αρκεί να διαθέτει 5 τετραγωνικά χώρο.
Το φαρμακο, όχι το φαρμακείο, το φαρμακοπωλείο. Σωστά είπα προηγουμένως. Ναι, ναι, το φαρμακοπωλείο. Το φαρμακοπωλείο. Θέλουν να περάσουν στον κόσμο ότι δεν, ο φαρμακοποιός δεν χρειάζεται. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Γι' αυτό το βάζουν φαρμακοπωλείο. Δεν χρειάζεσαι το φαρμακοποιό. Οπότε αφού δεν το χρειάζεσαι το φαρμακοποιό, πας στο φαρμακοπωλείο όπως πας στο παντοπωλείο. Όπως πας στο αρωματοποιείο, όπως πας στο σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ δεν είναι ελληνικό, λίγη λέξη. Αλλά καταλαβαίνετε. Αυτό το νόημα θέλουν να του δώσουν. Έτσι. Αλλά προσέξτε να δείτε, γιατί οι άνθρωποι ήδη αυτοδιαψεύδονται. Θυμάστε τι λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Λέγαμε ότι οι κύριοι αυτοί θέλουν να επιτύχουν τον ανταγωνισμό μειώνοντας τις τιμές των φαρμάκων. Και εμείς τούτους είχαμε πει τότε το πιο απλό πράγμα. Θέλετε να τις μειώσετε, μειώσετε τις. Σε όλη την αλυσίδα του φαρμάκου, από το χρεμπόριο, από την παραγωγή μέχρι το φαρμακείο, αλλά κρατήστε το σταθερό. Μην βάλετε το φάρμακο σε ανταγωνισμό. Είναι κακό και είναι λάθος. Αυτοί ξέρετε τι προωθούν τώρα. Απελευθέρωση της τιμής του φαρμάκου, είτε είναι αποζημιωμένο είτε όχι, από το 2017, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Ναι. Πετάστε μου λοιπόν το μονοπόλιο που θα έχει, γιατί τότε θα είναι μονοπόλια τα φάρμακα. Έτσι, πετάστε μου τότε εσείς πού θα πάνε τα φάρμακα και ποιος θα διαχειρίζεται. Και ποιος θα τα πληρώνει και ναι, πώς το θέμα είναι ότι αυτά τα απλά πράγματα που μας εξηγείτε τώρα, κύριε Τσικανδυλάκη, κάποιοι άλλοι δεν τα καταλαβαίνουν ή μάλλον τα καταλαβαίνουν αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Και το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι θα γίνει με τους ασφαλισμένους, τι θα γίνει με τους πολίτες που ταλαιπωρούνται, που δεν θα έχουν τη δυνατότητα, κακά τα ψέματα. Γιατί είπαμε ότι ναι, μεν εσείς ναι, κάνετε κινητοποίησεις γιατί απασχολεί τον κλάδο σας, αλλά επί της ουσίας το μάρμαρο δεν το πληρώνουν οι ασφαλισμένοι. Βέβαια. Να σας πω κάτι. Το να είμαι, έχουμε πόσα εκατομμύρια άνεργους τώρα, 2,5 εκατομμύρια. Το να είναι 2.512 συν 26, 2.538 άνεργοι, το νούμε σαν νούμερο δεν φαίνεται τίποτα. Δηλαδή θα αυξηθεί κατά ένα 0,1% η ανεργία. Έτσι. Εντάξει, θα μπουν στο Ταμείο Ανεργίας που πήγε ο κύριος Μητσοτάκης χθες για τους δημοσίους υπαλλήλους, ότι θα τους βάλει στο Ταμείο Ανεργίας. Αλλά για φανταστείτε τα αποτελέσματα αυτά, και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Τώρα είστε μια κυρία, ξέρεις, δεν έχω να τα πληρώσω τα φάρμακα, και δηλαδή τιμή, δεν έχω να τα πληρώσω. Άμα πάρω τη σύνταξη θα έρθω. Στο σούπερ μάρκετ το κάνει αυτό? Όχι βέβαια. Έτσι. Ήρθε ένας άλλος κύριος, ξέρεις, ραντεβού έχω την άλλη Τετάρτη, δεν έχω όμως φάρμακα. Στο σούπερ μάρκετ το κάνει, άμα το πληρώσει ναι. Μετά θα το γυρίσει χρήματα πίσω? Όχι βέβαια. Έτσι. Ξέρετε, μια φορά είχα πάει σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ και πήρα μια ηλεκτρική συσκευή. Ναι. Δεν πολύ πάω. Αλλά είχα πάει, πήρα μια ηλεκτρική συσκευή η οποία ήταν προβληματική. Μου λένε, ελάτε μετά από ένα μήνα, μετά από 5 μέρες θα την αλλάξουμε. Πάω μετά από 5 μέρες, δεν την αλλάζουν, δεν την είχαν φέρει. Πάω μετά, μπας φεντός, μετά από ένα μήνα και μου λέει, ξέρετε κάτι, δυστυχώς πάρτε κάτι άλλο. Μα παιδιά, μου λέει, πρέπει να πάρει κάτι άλλο. Δεν πάω να πάρω τρόφιμα, όχι τρόφιμα, ηλεκτρικά. Ναι, ναι. Έτσι, ηλεκτρικά. Στο φαρμακείο, ακόμη και να το πληρώσει το φάρμακο, έρχεσαι με το κουπόνι και τη συνταγή και θα παίρνει τα λεφτά πίσω. Γιατί υπάρχει μια άλλη σχέση. Γιατί υπάρχει άλλη σχέση, κύριε Πρόεδρε. Από τη μία, βεβαίως, εφόσον υπάρχει αυτή η σκέψη, η σχέση μάλλον που έχετε μεταξύ με τους ασφαλισμένους, νομίζω ότι ο καθένας γνωρίζει πού μπορεί να απευθυνθεί και πού θα μπορεί να απευθυνθεί. Έτσι, άσχετα τώρα τι θα γίνει στη συνέχεια. Ναι. Εμείς θα πάμε στο εργατικό κέντρο αύριο, θα βγούμε μαζί με το εργατικό κέντρο, γιατί νομίζω ότι αυτό το θέμα αφορά και τους εργαζόμενους. Σκεφτείτε ότι απελευθερώνει τελείως το ωράριο. Σκεφτείτε ότι θα είναι αναγκασμένος ο ίδιος ο εργαζόμενος στο φαρμακείο, έτσι, με αυτές τις συνθήκες να δουλεύει και 10 και 12 ώρες, και εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να τον πληρώνω παραπάνω, ή και να τον πληρώσω, είναι γελίο το ποσό που θα πάρει. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή σας λέω, αλλάζει τελείως ο χάρτης. Από πότε περιμένουμε αυτές τις αλλαγές, με το που θα ψηφιστεί, δηλαδή ενδεχομένως και από την Δευτέρα. Την Κυριακή, Σαββατοκύριακο κατατίθεται. Ναι, ναι, Παρασκευή, μάλλον από ό,τι γνωρίζω, κατατίθεται το νομοσχέδιο. Την Κυριακή ψηφίζεται, εντάξει, μόλις το υπογράψει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εννοείται ότι αυτά ισχύουν. Οι κινητοποιήσεις σας έχουν χρονοδιάγραμμα αυτό, κύριε Τσικανδυλάκη, δηλαδή μέχρι και την ψήφιση, ή θα προχωρήσετε? Και από την ψήφιση και μετά θα δούμε το πώς θα πάνε τα πράγματα. Θα ξανακάνουμε συνέδριο για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Άρα ενδεχομένως να μην σταματήσετε μέχρι, ας πούμε, Σαββατοκύριακο, μέχρι το Σάββατο ή την Κυριακή, να προχωρήσετε. Θα έχουμε σε απεργία, μέχρι να ψηφιστεί μέσα σε απεργία. Και από εκεί και πέρα βλέπετε, έτσι. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε, ναι. Ναι.
Έχουμε ένα ακροατή που θέλει να παρέμβει. Έχετε λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, να τον ακούσουμε? Έχω ότι λίγο θα το απαντήσω. Ωραία, θα ωραία, απαντήσω, ωραία, να τον ακούσουμε. Ορίστε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ήθελα να ρωτήσω γενικά με το κλείσιμο των φαρμακείων και την κατάρρευση των φαρμακοποιών. Θα κλείσουν και το πανεπιστήμιο που βγάζει τους φαρμακοποιούς? Όχι, βέβαια. Καλή ερώτηση αυτή. Είναι πολύ ωραία η ερώτηση. Δεν θα το κλείσουν. Ναι, πείτε. Αυτό μπορεί να ανακοινώσουν ότι θα πάρει και περισσότερους φέτο. Ναι. Ήθελα να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Οι καινούριοι φαρμακοποιοί που βγαίνουν και οι οποίοι θα δουλέψουν στα πολυκαταστήματα θα είναι οι φαρμακοποιοί που θα παίρνουν 500 ευρώ. Τους συμφέρει να βγάλουν καινούριους. Έτσι. Είναι πάντως πολύ ωραία η ερώτησή σας και ευχαριστώ. Του φίλου ακροατή που είχε έτσι την πορεία αυτή, πραγματικά. Πείτε μου κάτι τώρα, κύριε Κανδυλάκη. Εσείς λέτε ότι είστε αποφασισμένοι να προχωρήσετε, να μην τα αφήσετε έτσι. Από την άλλη, και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να τα προχωρήσει όλα αυτά. Στη μέση, βεβαίως, είναι οι ασθενείς και όλοι αυτοί που ταλαιπωρούνται από όλα αυτά. Αναρωτιέται, βεβαίως, κανείς τώρα πού θα οδηγηθεί αυτή η κατάσταση. Δεν θέλω να την πω κόντρα, γιατί εντάξει, είπε. Δεν θεωρώ ότι είναι κόντρα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να μου πείτε τι ευελπιστείτε ότι με τις κινητοποίησεις σας μπορεί να αλλάξει, αν αλλάξει κάτι, κύριε Πρόεδρε. Ακούστε να σας πω κάτι. Και οι βουλευτές είναι άνθρωποι. Είναι πολίτες που ζουν ανάμεσά μας. Σήμερα είναι βουλευτής, αύριο δεν θα είναι. Έτσι. Mm-hmm. Πιθανόν αύριο να μην είναι. Και αυτός ο ίδιος θα υποστεί την όρεξη. Για πολλούς το πιθανότερο, κύριε Τσικανδυλάκη. Για πολλούς το πιθανότερο. Πιθανότερο και αυτοί θα υποστούν αυτά τα προβλήματα που θα έρθουν αύριο. Σήμερα μπορεί να μην φαίνεται. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει και αυτοί να σκεφτούν και να βάλουν το δάχτυλο του τύπου του και να πούνε τι γίνεται, ρε φίλε. Εντάξει, να πούμε για την Ελλάδα, ρε γάμο, το είπα του Λίδου. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή για τον Τσικανδυλάκη, δεν είναι για το φαρμακείο, μα είναι για όλους μας. Γιατί για όλα έχει κάποια στιγμή θα πρέπει να πούμε ένα όχι. Δηλαδή η Ισλανδία το φώναξε, το μικρό νησάκι της Ισλανδίας, αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, οι ψαράδες, να είναι καλά, οι άνθρωποι το φωνάξανε. Και είχαν το στένος να το αντισταθούν και εμείς οι παλικαράδες που εχθές είχαμε και την εθνική μας γιορτή. Δεν έχουν όλοι αυτοί οι βουλευτάδες έτσι ένα αυτό και να πούνε όχι, ρε φίλε, δεν θα σας αφήσω να τα καταστρέψετε όλα. Γιατί θα μας κάνετε πρωτευτεράτο σας. Δηλαδή θα ξαναγυρίσουμε στον περασμένο αιώνα που είχαν στις απικίες οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί. Και τώρα δεν θα είμαστε ούτε καν των Γάλλων Πορτογάλων, θα είμαστε του κεφαλαίου. Mm-hmm. Απλά πράγματα είναι το θέμα. Θα κάνω συνάντηση με όλους. Έχω ξεκινήσει ήδη να συναντιέμαι με τους βουλευτές και θα κάνω συνάντηση με όλους τους βουλευτές του Ηρακλείου και στην Αθήνα θα συναντηθώ το Σαββατοκύριακο μαζί τους. Έτσι. Και θα τους το μεταφέρω αυτό το πράγμα. Διότι σας ξαναλέω, σήμερα αυτοί είναι βουλευτές, αύριο θα είναι. Όπως και οι υπουργοί που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Ακριβώς, όπως και οι υπουργοί που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις, ο κ. Γεωργιάδης και ο Υπουργός Ανάπτυξης, έτσι. Είναι μεγάλα τα ερωτήματα που βάζετε και σοβαρά. Το θέμα είναι, κύριε Τσικανδυλάκη, από εδώ και πέρα τι πρόκειται να συμβεί και τι πρόκειται να γίνει. Είπατε ότι αύριο το πρωί εσείς θα βρίσκεστε στο εργατικό κέντρο, σε κινητοποίηση που θα πραγματοποιήσετε. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, είπαμε ότι κρατάμε όλα αυτά. Την Παρασκευή θα είμαι στην Αθήνα. Απλώς θέλω να πω κάτι. Τι προγραμματίζετε στην Αθήνα? Συναντήσεις με όλους τους βουλευτές. Αυτό που μας είπατε λίγο νωρίτερα, έτσι, λίγο πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου. Το έχουμε κάνει ήδη. Απλώς θέλουμε τώρα που θα δουν το νομοσχέδιο να το μελετήσουν και να το συζητήσουν. Οι δικοί μας εδώ οι βουλευτές τι σας είπαν? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Τη πλειοψηφία που συναντήσαμε ένα-δυο, που δεν το γνώριζε γιατί δεν το έχουν δώσει. Ναι. Το ράβουν, το κόβουν και το ράβουν. Γι' αυτό λέω ότι. Και έτσι θα πάει να ψηφιστεί και δεν θα ξέρουν πάλι, κύριε Τσικανδυλάκη, δεν μιλάω, δεν θα ξέρουν. Γι' αυτό εμείς θέλουμε να ξέρουν ότι θα ψηφίσουν. Γι' αυτό θα είμαι στην Αθήνα. Ωραία. Γι' αυτό θα είμαι στην Αθήνα με μια επιτροπή συναντέλφων και θα βρίσκουμε ένα-ένα και θα του εξηγούμε τι λέει το κάθε άρθρο και τι σημαίνει για τον ελληνικό λαό το κάθε ένα από αυτά. Για να μην ξέρουν μετά, να μην μπορούν να πούνε και μετά ότι δεν ξέραμε τι ψηφίσαμε. Σωστά το είπες. Σίγουρα σε κάποια δεν θα το ξέρουν τι ψηφίζουν. Mm-hmm. Θα το πάνε με τη μορφή του κατεπήγοντος, έτσι. Ναι, έτσι πάει. Κύριε Τσικανδυλάκη, τι γίνεται με τα υπόλοιπα, με τους υπόλοιπους συλλόγους της Κρήτης, έχετε εικόνα? Το ίδιο ακριβώς ό,τι γίνεται και με το Ηράκλειο. Άρα ξεκινάνε και εκείνοι από αύριο, από μέχρι αύριο, τουλάχιστον την ψήφιση. Το ξεκινάμε όλοι από αύριο και όλοι μαζί στην Αθήνα. Όλοι μαζί στην Αθήνα την ερχόμενη Παρασκευή. Οπότε θα ανεβάσουμε όσους περισσότερους φαρμακοποιούς μπορούμε στην Αθήνα. Mm-hmm.